πρεμιέρα χθες για τα Λασάνια 2015 με την θεατρική παράσταση Αντιγόνη του Σοφοκλή από τη θεατρική ομάδα Χαίρετε. Η Αντιγόνη σε μια εντελώς διαφορετική σκηνοθετική προσέγγιση, κυκλική διάταξη των θεατών, αμεσότητα στην απόδοση του κειμένου. Στο χώρο της σκηνής του υπαίθριου θεάτρου τοποθετήθηκαν καθίσματα σε κυκλική διάσταση, έτσι ώστε η απόσταση που χωρίζει τους ηθοποιούς από το θεατή να μειωθεί στο ελάχιστο, κάνοντας το θεατή αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης, προσφέροντάς του μια μοναδική βιωματική σκηνική εμπειρία. Αδερφή μου, αίμα μου, εσύ! Ξέρεις έστω και ένα κακό από την κληρονομιά του πατέρα μας του Ιδίποδα. Ο Δίας να μην όρισε σε εμάς τις δύο που ακόμα ζούμε. Γιατί δεν είναι πόνος, δεν είναι σκοτάδι της πλάνης, ούτε ντροπή και ατίμωση. Που να μην έχω δει εγώ με στα δικά σου και στα δικά μου βάσανα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παράσταση ο λόγος του Σοφοκλή συναντά στη συγκεκριμένη παράσταση το ποίημα «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» του Τάσου Λιβαδίτη, το τραγούδι «Αερικό» του Παπακοσταντίνου, αλλά και με απόσπασμα χορίου της Καινής Διαθέκης. Η σκηνοθεσία ανήκε στο Στέλιο Χλαρέα. Έπαιξαν η Αργυρό Κουρλίτη, η Ολίνα Μανολοπούλου, ο Στάθης Νατσιός και ο Στέλιος Κλιαράς. Τα δύο χέρια σήκωσαν και αλληλοσκοτωθήκαν. Και από την ώρα που σκόρπισε ο αργήτικος στρατός τη νύχτα απόψε, τίποτα περισσότερο δεν ξέρω. Καλά το έλεγα. Γι' αυτό σε φώναξα εδώ, έξω από τις πύλες της αυλής, για να μ' ακούσεις μόνη. Είναι. Μαύρο μήνυμα σκυρτάει μες στην ψυχή σου. Μα δεν το ξέρεις πόσο κρέοντας. Μόνο τον έναν από τους δυο αδερφούς μας τιμάει με ταφή. Ενώ τον άλλον τον ατιμάζει, δεν τον θάβει. Τον Αιτεοκλή. Λένε πως τον έβαλε στο χώμα να είναι τιμημένος μαζί με τους νεκρούς κάτω εκεί. Σ' αυτόν λένε πως φέρθηκε δίκαια, όπως είναι ο νόμος και το δίκιο. Μα για το λείψανο του Πολυνίκη, που είχε άθλιο θάνατο, είπαν πως βγήκε εκεί. Πρόσταγμα σε όλο το λαό, μνήμα να μην το σκεπάσει.